Καλησπέρα σας. Πιστή στο ραντεβού μας με την εκπαίδευση και με τη γνώση από το Ινστιτούτο Οφθάλμικα την Τρίτη το βράδυ της 24 Νοεμβρίου και ώρα 8 σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε μία ώρα το webinar με θέμα των κερατόπων. Ένα θέμα το οποίο πάντα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί υπάρχουν ιδιαίτερα πολλές εξελίξεις και στη διάγνωση και στη θεραπεία του. Μαζί μας είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα έχουμε τρεις διακεκριμένους ξένους ομιλητές. Τον Ρενάτο Αμπρόζη, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλές μελέτες για τη διάγνωση του κερατόπων, αλλά πρόσφατα έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο εκλαϊκευμένο για να μπορέσουν να καταλάβουν και αυτοί που δεν έχουν ιδιαίτερες ιατρικές γνώσεις, οι ασθενείς μας δηλαδή, τι σημαίνει κερατόπονος και γιατί δεν πρέπει να τον φοβόμαστε, αλλά απλά να τον προσέχουμε και να τον σεβόμαστε. Ο Ρενάτο έχει κάνει μια σειρά από διαγνωστικά τεστ και είναι ένας διάσημος καθηγητής οφθαλμολογίας στη Βραζιλία. Θα έχουμε τον Κουσούμο Μαζότα από την Σιένα, επίσης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οφθαλμολογίας στη Σιένα, με πάρα πολλές μελέτες και στο μοριακό έλεγχο από το δάκρυ για τα πρώιμα στάδια του κερατόπονου και στη διασύνδεση κολαγόνου. Και φυσικά τον Ντεμιάν Κατινέλ, τον καθηγητή από το Ινστιτούτο Ρότσιλ στο Παρίσι, ο οποίος έχει την πρωτοποριακή μελέτη για τη μηχανική βλάβη που προκαλεί το τρίψιμο του οφθαλμού και την εξέλιξη μιας σειράς από φλεγμονών, τα οποία βοηθούν στην εξέλιξη, στην επιδείνωση του κερατόπου. Τρεις διάσημοι λοιπόν καλεσμένοι, οι οποίοι θα μας δώσουν, πιστεύω, κάποιες πάρα πολύ ωραίες ομιλίες, θα πλησιωθούν και από τη δική μας ερευνητική ομάδα, από μένα και από τον συνεργάτη μου, τον Δημήτρη του Σακελάρη, που θα παρουσιάσουμε, ο Μεν Δημήτρης, την πρόοδο που έχουμε κάνει εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, από τα πρώτα στάδια του cross-linking, της διασύνδεσης κολαγόνου μέχρι σήμερα. Και μείνετε κοντά μας πραγματικά, γιατί θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δείτε όλο αυτό το ταξίδι τα τελευταία 15 χρόνια, στο οποίο η Ελλάδα και οι Έλληνες επιστήμονες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της γνώσης. Και φυσικά στο τέλος θα σας δείξω εγώ όλες τις τελευταίες μελέτες, οι οποίες έχουμε ανακοινώσει σε εγκεκριμένα και διάσημα περιοδικά, σχετικά με τον ανώδυνο, cross-linking και πώς μπορούμε να το επιτύχουμε. Ελπίζω να είναι μία ώρα που θα περάσει επικοδομητικά και ευχάριστα για τους συναδέλφους μας, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και για τους ασθενείς μας να την παρακολουθήσουν, γιατί σίγουρα με τον τρόπο που θα την κάνουμε θα αποκτήσουν αρκετές γνώσεις σε αυτό το δύσκολο και πολύ εξελίξιμο κομμάτι της οφθαλμολογίας που είναι ο κερατόπονος. Σας περιμένω την Τρίτη.